ώστε ο Θεός να βρει την ευκαιρία να τον ελεήσει, να τον σώσει και να τον ευλογήσει κατά πάντα. Καιρή κακή λοιπόν είναι χάρις Θεού. Είναι το έλεος του Θεού. Ακόμη και όταν ο άνθρωπος γεράσει, πάλι η χάρις του Θεού είναι, αρχίζουν οι ταλαιπωρίες, οι αρρώστιες, οι πόνοι, και αυτό πάλι χάρις Θεού είναι, ώστε να δώσει την ευκαιρία στον άνθρωπο ο Θεός να επιστρέψει. Αλλά πολλές φορές και όταν η αμαρτία του ανθρώπου αυξάνεται, πάλι ο Θεός κάνει χάρη και φέρνει καιρούς κακούς, και πάντα ο σκοπός του ανθρώπου, του Θεού, είναι η επιστροφή του ανθρώπου. Σκεφτείτε τον άσωτο ιό που εγκατέλειψε το σπίτι του πατέρα του, να είχε πάει στη γη την μακράν και να πηγαίναν όλα τα πράγματα καλύτερα, που δεν είναι δυνατόν, καλύτερα στη γη την μακράν παρά στο σπίτι του πατέρα. Θα χανότανε μέσα στην ανομία του. Ο Θεός όμως, αφού εδαπάνησε όπως ήθελε, αυτό αφήνει ο Θεός, να κάνει ο άνθρωπος ό,τι θέλει. Και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό του Θεού και το μεγάλο μυστικό το δικό μας. Μας έχει δώσει ελευθερία ο Θεός να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αφού λοιπόν ζώντας ασώτος τον άφησε να κάνει ό,τι θέλει, ύστερα ήρθε πείνα, καιρή κακή, σ' όλη την γη την μακράν εκείνη, και αναγκάστηκε να πάει να βρει κάποια δουλειά να δουλέψει αυτό το πλουσιόπεδο, θα λέγαμε, που τα δαπάνησε όμως όλα, ζώνα σώτος, να δουλέψει σε έναν που έτρεφε χείρους, το βρωμερό αυτό για την Παλαιά Διαθήκη τουλάχιστον ζώο, και το αφεντικό του να μην του δίνει το δικαίωμα ούτε από τα ξυλοκέρατα να τρώει. Και γιατί όλο αυτό το κακό, μήπως έλθει σε αυτόν όπως και ήλθε. Και ήλθε σε αυτόν και είπε, μα τι κάνω εγώ και χάνομαι εδώ από την πείνα, ενώ αν ήμουν στο σπίτι του πατέρα μου και οι δούλοι του πατέρα μου τρώνε άφθονα. Και πήρε την καλή απόφαση που σήμερα μας καλεί ο Θεός, να πάρουμε την καλή απόφαση της επιστροφής προς Αυτόν. Μακριά από το Θεό, καιρή κακή. Μέσα από το Λόγο του Θεού όμως φανερώνεται καλόν στον άνθρωπο ότι προβλέπει ο Θεός. Γι' αυτό έχει πρόταση ο Θεός. Πρόταση πολύ σοβαρή, δεν είναι ανθρώπινη, είναι ουράνια, και είναι ανάγκη να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία σήμερα στην πρόταση του Θεού και στα αποτελέσματα στη ζωή μας που θα απολαύσουμε εκ της προτάσεως, εάν υπακούσουμε, εκ της προτάσεως του Θεού. Ο Θεός λοιπόν απευθύνεται στον άνθρωπο λέγοντας, οικειώθητε λοιπόν μετά του Θεού. Τι θα πει οικειώθητε, τι θα πει οικείος? Οικείος είναι ο κατοικών στην οικία, ο ανήκων εις τον οίκον το συγκεκριμένο. Είναι ωραίες οι λέξεις οι ελληνικές και έχουν πολύ ωραίο νόημα. Σαν παρένθεση θα πω, διάβασα τι σημαίνει ειλικρινής. Μάλιστα μου το είπε ένας αδελφός και έψαξα και το βρήκα κι εγώ. Λέει, ειλικρινείς και απρόσκοποι θα είμαστε εάν περισσεύει στη ζωή μας η αγάπη επί το μάλλον και μάλλον. Ειλικρινής σημαίνει ο άνθρωπος, είναι από το ύλι και κρίνεις και κρίνω, είναι ο άνθρωπος που περπατάει στο φως του ηλίου. Ο άνθρωπος λοιπόν που περπατάει στο φως του ηλίου, αλλά ποιονού ηλίου, του ζώντος. Ο άνθρωπος λοιπόν που περπατάει στο φως του Θεού, του ηλίου της δικαιοσύνης, όχι του ηλίου αυτού, του ηλίου του πάνω από αυτού, του ηλίου της δικαιοσύνης, και κρίνει καθαρά, τότε είναι και απρόσκοπος. Σήμερα όμως θα ασχοληθούμε με το οικείος, που είναι ο κατοικών στον οίκον και προφανώς του Θεού. Όταν λέει οικειώθητε μετά αυτού, λέει πήγαινε και μπες μέσα στον οίκο του Θεού και γίνε οικείος του Θεού. Ωραία πρόταση. Ψάξε να βρεις ποιος είναι ο οίκος του Θεού.
για να μπεις μέσα να κατοικήσεις, να γίνεις οικείος του Θεού, συγγενής του Θεού. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει πάρα πολύ ωραία: δεν είστε τώρα πλέον ξένοι και πάρικοι. Ξένοι και πάρικοι είναι αυτοί που δεν είχαν δικαιώματα μέσα στην πολιτεία. Δεν είστε πλέον μέσα στην Εκκλησία του Θεού ξένοι και χωρίς δικαιώματα, γιατί είστε παιδιά του Θεού και έχετε όλα τα δικαιώματα του παιδιού, την κληρονομιά του Θεού, κληρονόμη του Θεού, συγκληρονόμη του Ιησού Χριστού. Δεν είστε πλέον εσείς αυτοί που εισήλθατε στον οίκον του Θεού και γίνατε οικοί. Δεν είσαστε ξένοι και πάρικοι, αλλά είσαστε συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού. Καθώς επικοδομήστε επί το θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών, που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Οικοδομήστε με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, με το Ευαγγέλιο του Χριστού, μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στον οίκον του Θεού, που είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Όντως όμως ακρογωνιαίο λίθου του ίδιου του Ιησού Χριστού. Ο ακρογωνιαίος λίθος είναι αυτός που στέκεται πρώτος, τοποθετείται πρώτος, και πάνω χτίζουνε, αρχίζουν και χτίζουνε τη γωνιά του οικοδομήματος, που πάνω σε αυτό στηρίζεται όλο το οικοδόμημα. Ακρογωνιαίου λίθου λοιπόν του Ιησού Χριστού, στον οποίον ακρογωνιλαίων λίθων όλη η οικοδομή, που είσαστε εσείς η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, όλη η οικοδομή ενώνεται, αυξάνεται και γίνεται ναός Άγιος εν Κυρίω, στον οποίον και εσείς συνοικοδομήστε, και εσείς ο κάθε ένας από εσάς που ήρθατε στην Εκκλησία συνοικοδομήστε εις κατοικίριον του Θεού. Πώς? Δια του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος λέει: εσείς λοιπόν ως λήθοι ζώντες πλέον, αναγεννημένοι, βαφτισμένοι εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, βαφτισμένοι εν Πνεύματι Αγίω, έχοντες την δωρεά, την επαγγελία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, σαν λήθοι ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα Άγιον. Γιατί? Για να προσφέρετε πνευματικές θυσίες ευπροσδέκτους εις των Θεών δια του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό είναι και γεγραμμένο: ιδού θέτω εν σιών λίθων ακρογωνιαίων των Ιησού Χριστών, εκλεκτών έντιμων, και πάσο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Αυτή λοιπόν η πρόταση είναι του Θεού: μπες μέσα στον οίκον του Θεού του Ζώντος, μπες μέσα στην Εκκλησία του Θεού, γίνε οικείος του Θεού, γίνε συμπολίτης των Αγίων, γιατί μόνο εκεί θα βρεις ειρήνη. Καθώς ο κόσμος δεν έχει ειρήνη, έχει πόλεμο, ταλαιπωρία, αγωνία, φόβο, δυστυχία, απελπισία, απογοήτευση, μίση, πάθη. Μέσα όμως στην Εκκλησία του Θεού έρχεται η ειρήνη του Θεού, καθώς λέει ο Χριστός: τη δική μου την ειρήνη δίδω εις εσάς, όχι καθώς ο κόσμος δίδει. Εκεί θα έχετε ειρήνη, και το σημαντικότερο, θα έλθει καλό σε σένα. Μέσα στους καιρούς τους κακούς, σε σένα θα έλθει καλό, εάν γίνεις οικείος του Θεού, δηλαδή κατοικήσεις στον οίκον του Θεού του Ζώντος, που είναι η Εκκλησία του Θεού, και ανήκεις ως λίθος ζωντανός στον οίκον τον οποίον οικοδομεί ο ίδιος ο Χριστός, καθώς ο ίδιος ομολόγησε στον Πέτρο, που αργότερα έγινε Απόστολος: «Σύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας εγώ ο Χριστός οικοδομώ την Εκκλησία». Και πώς οικοδομείται ένα οίκημα? Υπάρχει ο οικοδόμος, παίρνει την πέτρα, τη βάζει στην κατάλληλη θέση που ταιριάζει,
και βάζοντας τη μία πέτρα πάνω στην άλλη φτάνει μέχρι το τέλος, που στο τέλος βάζει την κεφαλή της γωνίας. Μια άλλη πέτρα που είναι το υπηστέγασμα. Σκεφτείτε, για να το καταλάβουμε λιγάκι, μια πυραμίδα, το τελευταίο λίθο. Αυτός είναι που δίνει και το σχήμα, αυτός είναι που στερεώνει. Από κάτω είναι ο ακρογωνιαίος λίθος και από πάνω είναι η κεφαλή γωνίας, που είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος. Σε αυτόν τον οίκο θα βρεις ειρήνη, πουθενά άλλου, στην αληθινή Εκκλησία του Θεού, που κεφαλή της έχει τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον. Δεν έχει αρχηγούς, δεν έχει αρχιεπισκόπους, πατριάρχες, πάπες. Αρχηγός, αρχή και τέλος είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ακρογωνιαίος λίθος και κεφαλή του οικοδομήματος, λίθος κεφαλή, ο λίθος της κεφαλής είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Εκεί θα βρεις ειρήνη και εκεί θα γίνει καλό σε σένα. Εκεί έχεις την ευκαιρία, μια ευκαιρία που δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Εκεί υπάρχει χάρη του Θεού που δεν υπάρχει πουθενά αλλού, να υπάρχει το είδωρ, το ζών, ο Λόγος του Θεού. Δέξου λοιπόν μέσα στον οίκον του Θεού, σαν οικείος του Θεού, το Λόγο του Θεού, εκ του στόματος του Θεού, όχι εκ στόματος ανθρώπων. Δεν θέλουμε να μας μιλάνε άνθρωποι. Δεν υπάρχει στην Εκκλησία δάσκαλος. Ένας είναι ο δάσκαλός μας, ο Χριστός. Δεν υπάρχει στην Εκκλησία του Χριστού καθηγητής. Ένας είναι ο καθηγητής μας, ο Χριστός. Και δεν υπάρχει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού πατέρας. Ένας είναι ο πατέρας μας, ο ουράνιος. Και εμείς τι είμαστε? Λήθεις όντες, μέλη του σώματος του Χριστού. Γιατί αυτή η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Και η δύναμη του σώματος του Χριστού δεν είναι άλλος παρά ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Δέξου λοιπόν το λόγο και βάλ το στην καρδιά σου. Πίστεψέ τον. Άκουσέ τον με προσοχή. Δέξου ότι είναι λόγος Θεού και δεν είναι λόγος ανθρώπου. Πίστεψε ότι σαν λόγος Θεού ενεργείται μεταξύ μόνο των πιστευόντων. Πίστεψέ τον. Και τότε, καθώς θα βρεθεί στην παρουσία του Θεού, μετανόησε. Εξομολογήσου τον Κύριο ότι έκανες, σκέφτηκες, είπες, που λείψε το Πνεύμα το Άγιο. Όχι μια φορά, συνέχεια. Με αυτόματη μετάνοια, γιατί εις πολλάπτεο μενάπαντες. Και δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος. Επίστρεψον λοιπόν προς τον Παντοδύναμο. Και τότε ο Παντοδύναμος θα σε οικοδομήσει. Ερχόμαστε γκρεμίσματα, φέρνουμε τα γκρεμίσματά μας μέσα στην Εκκλησία, τα οποία έχει διαλύσει ο κόσμος και ο διάβολος, και μας υπόσχεται ο Θεός ότι μέσα σε αυτή την Εκκλησία θα ανοικοδομηθούμε. Θα μας ξαναχτίσει, αλλά μια οικοδομή αχειροποίητο. Μια οικοδομή ασάλευτη. Τα σαλευόμενα που εμείς οικοδομήσαμε διαλύονται. Τα ασάλευτα που οικοδομεί ο Θεός μένουν στον αιώνα. Αφού όμως προηγούμενα εκδιώξεις από τις σκηνές τις δικές σου κάθε ανομία στο Λόγο του Θεού. Φρόντισε δηλαδή να πράττεις ακριβώς το θέλημα του Θεού όπως εκφράζεται, με λεπτομέρεια, σε όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης λογικής και υπόστασης, ύπαρξης. Φρόντισε να περπατάς ακριβώς στο θέλημα του Θεού, μη ως άσοφος, αλλά ο σοφός, και σοφός δεν είναι ο έξυπνος, αλλά σοφός είναι ο φοβούμενος στο Θεό. Ως σοφός, ως φοβούμενος στο Θεό. Όχι ως άσοφος, μη φοβούμενος στο Θεό. Και κοίταξε και να κοιτάμε να εξαγοράζουμε τον καιρό της έσχατες αυτές οι μέρες, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Και τότε θα έρθει η ευλογία του Θεού. Θα έρθει η ευλογία του Θεού που δεν μπορείς να την υπολογίσεις. Από πού θα έρθει, πώς θα έρθει και πόσο μεγάλη θα είναι. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος που τα έχει ζήσει αυτά,
λέει ευχαριστώ το Θεό και Πατέρα του Κυρίου μου του Ιησού Χριστού, ας είναι ευλογημένο το όνομά Του, που μας ευλόγησε εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Να λοιπόν ο ευλογημένος άνθρωπος μέσα σε καιρούς κακούς, μέσα σε όλο τον κόσμο, ο ευλογημένος άνθρωπος που κατοικεί στον οίκον του Θεού, που είναι οικείος του Θεού, συμπολίτης των Αγίων, αγαπητός του Θεού, φοβούμενος των Θεών, έχουν σοφία, όχι γήινη, επίγεια, ζώδη, ενστικτόδη δηλαδή, ούτε δαιμονιώδη σοφία, αλλά σοφία των τελείων, η οποία διδάσκεται ουχή με λόγους διδακτούς ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με λόγους Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως από τον ίδιο τον Χριστό, μέσα από δούλους τους οποίους ο ίδιος εξέλεξε και έθεσε στην Εκκλησία Του για τον καταρτισμό των Αγίων. Αλλά δεν θα είναι η ευλογία μόνο του Θεού επάνω σου, ο παντοδύναμος θα είναι ο υπερασπιστής σου και θα εφραίνεσαι στην παρουσία Του και θα σε υπερασπίζεται και θα σε πλημμυρίζει και χαρά, και τότε θα υψώνεις το πρόσωπό σου σε Αυτόν με ευχαριστία, δοξολογία και ευγνωμοσύνη στο Θεό. Αυτός είναι ο χριστιανός. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού, αυτός είναι ο οικείος του Θεού. Και αυτά δεν τα λέμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά τα λέει ο αψευδής και θεόπνευστος λόγος του Θεού, και εμείς λέμε πάντοτε αμήν Κύριε. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Βέβαια θα χρειαστεί να προσεύχεσαι, γιατί οι ανάγκες δεν πάβουν να υπάρχουν. Είμαστε σε καιρούς κακούς, αλλά θα προσεύχεσαι και θα σου εισακούει. Όχι θα σ' ακούει, θα σου εισακούει. Θα ακούει και θα κάνει αυτά που του λες, καθώς είναι και γραμμένο αιτείτε και θέλετε λαμβάνει, για να είναι πλήρης η χαρά σας, αρκεί να ζητάτε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού από τον Πατέρα σας τον ουράνιο. Και το αποτέλεσμα της ευλογίας στην προσωπική ζωή του ανθρώπου, ό,τι αν αποφασίσεις πια, γιατί θα αποφασίζεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, με τη χάρη του Χριστού και με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, θα κατορθούστε είσαι. Θα σου βγαίνει, ό,τι και να κάνεις θα σου βγαίνει. Ενώ οι άνθρωποι κάνουνε και τίποτα τους βγαίνει. Δοκιμάζουν εκεί, αποτυγχάνουν. Προχωράνε εκεί, χάνουνε. Προχωράνε, κάνουνε το άλλο, χάνονται. Στον άνθρωπο του Θεού, ό,τι αν αποφασίσει, επειδή θα αποφασίζει με βάση την αγάπη του Θεού, τη χάρη του Χριστού και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου, θα κατορθούτε. Και όπως λέγει ο Χριστός, εγώ είμαι το φως του κόσμου, εσείς λοιπόν θα είσαστε το φως μέσα στον κόσμο αυτό. Ένας άνθρωπος που θα φωτίζει. Θα φωτίζει μέσα στα σκοτάδια της γης, των ανθρώπων, μέσα στον πόνο, στο φόβο, στην αγωνία. Ο χριστιανός, ο αληθινός χριστιανός. Ποιος είναι ο αληθινός χριστιανός? Ο οικείος του Θεού. Αυτός που κατοικεί στον οίκον του Θεού. Θα είναι φως. Θα λάμπει. Θα είναι πόλη σκημένη επάνω σε όρος. Θα τον βλέπουν όλοι. Και αν τότε που θα τον υψώσει ο Θεός και θα τον ευλογήσει, κατανοήσει την αναγκαιότητα του τότε να ταπεινωθεί, τότε η ευλογία του Θεού θα είναι τέλεια. Και σήμερα, αδελφοί, το μήνυμα του Θεού είναι μέσα στους καιρούς τους κακούς, τέλεια η ευλογία του Θεού σε αυτόν που κατοικεί στον οίκον του Θεού. Το επαναλαμβάνω, γιατί με τη χάρη του Χριστού σας λέω ότι είναι μήνυμα ουρανού, αληθείας, Πνεύματος Αγίου. Μέσα στους καιρούς τους κακούς που θα γίνονται όλο και πιο κακοί,
η ευλογία που έχει προσδιορίσει ο Θεός θα είναι τέλεια αυξανόμενη στον άνθρωπο που είναι οικείος του Θεού, κατοικών στον οίκον του Θεού, απολαμβάνει την παρουσία, την ευλογία του Θεού, την ύψωση του Θεού, και αυτός ανταποκρίνεται στην ύψωση του Θεού με ταπείνωση. Αυτός λοιπόν που ανταποκρίνεται σε αυτό που λέει ο Χριστός, αφού το εστάθης πολύτιμος στους οφθαλμούς μου, εγώ θα σε δοξάσω, στη δόξα του Θεού με μεγαλύτερη ταπείνωση. Τότε πραγματικά η ευλογία του Θεού γίνεται πλήρης, απόλυτη και τέλεια, γιατί θα τον χρησιμοποιήσει ο Θεός όπως χρησιμοποίησε ο Πατέρας των Υιών προς σωτηρία. Θα τον χρησιμοποιεί ο Θεός για τη σωτηρία των ανθρώπων και μάλιστα των μη αθώων. Φοβερό. Θα γίνει αίτιος μεγάλης σωτηρίας και σε ανθρώπους αμαρτωλούς, απίστους, ανόμους, που ταλαιπωρούνται μέσα στον κόσμο αυτό από τους καιρούς τους κακούς για την ανομία τους, την αμαρτία τους, την παράβασή τους και την αδικία τους. Θα σώσει αυτός ο άνθρωπος και των αθώων εξαιτίας της καθαρότητος των χειρών αυτού. Να λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ποιος είναι ο αληθινός χριστιανός? Όχι ο χριστιανούλης, όχι αυτός που κάνει το χριστιανό, ούτε αυτός που λέει ότι είναι χριστιανός αλλά ψεύδεται, ούτε αυτός που συστήνει τον εαυτό του σαν πολύ καλός χριστιανός, αλλά αυτόν τον οποίον συστήνει ο Θεός, επειδή αυτός έχει μάθει ότι όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του, ο Θεός τον υψώνει, και όποιος υψώνει τον εαυτό του, ο Θεός τον ταπεινώνει, και με φόβο Θεού στέκεται στην παρουσία του Θεού, σκύβει το κεφάλι κάτω και φωνάζει: Πατέρα, στο όνομα του Χριστού, χάριζέ μου πάντοτε στη ζωή μου πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, γιατί μόνος μου δεν μπορώ. Χάριζέ μου πάντοτε στη ζωή μου καρδιά συντετριμένου ανθρώπου, γιατί μόνος μου το καιρό της ευλογίας δεν μπορώ. Και χάριζε πάντοτε στη ζωή μου να τρέμω στο λόγο σου, ώστε να απολαμβάνω την παρουσία σου και την ευνοιά σου, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.